το ύψος του κοινωνικού μερίσματος και το πού θα δοθεί. Βεβαίως. Στις κατηγορίες των πολιτών που θα δοθεί. Τι νεότερα υπάρχουν, κυρία Υπουργέ? Αυτά που ξέρετε ήδη και που απλά τα επιβεβαιώνω είναι ότι αυτή τη φορά το κοινωνικό μέρισμα θα είναι σχεδόν διπλάσιο του περσινού. Νομίζω έχει μιλήσει και ο Υπουργός Οικονομικών για πάνω από ένα δις. Αυτό που συζητάμε ακριβώς είναι οι τεχνικές λεπτομέρειες. Το ιδιαιτερότητα εφέτος είναι ότι δεν αφορά μόνο αυτό που μου λένε πολλές φορές, δηλαδή στην πραγματικότητα αφορά τους δικαιούχους του ΚΕΑ, δηλαδή αυτούς που έχουν πληγεί από την ακραία φτώχεια. Που παίρνουν ήδη το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Βεβαίως, και το παίρνουν ήδη. Όχι, αφορά ευρύτερα στρώματα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η κρίση έπληξε πολύ μεγάλα στρώματα, ακόμη και τη μεσαία τάξη. Δηλαδή θα υπερβούμε αυτό που ονομάζουμε μακραία φτώχεια, φτώχεια, και θα πάμε και παραπάνω. Να τα πάρουμε τη σειρά. Άνεργοι. Όταν λέμε άνεργοι, ποιοι άνεργοι είναι εγγεγραμμένοι λίγο κάτω από ένα εκατομμύριο? Ένα εκατομμύριο, 984.000. Θα το πάρουν όλοι αυτοί οι άνεργοι με οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια ή θα το πάρουν μόνο όσοι επιδοτούνται? Μισό λεπτό. Όπως ξέρετε, οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ δεν είναι τόσοι σαν για αυτούς που λέτε, είναι λιγότεροι. Ένα εκατομμύριο είναι. Δεν είναι ένα εκατομμύριο σήμερα, φτάσαμε με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ να υπολογίζεται αυτοί που είναι οι άνεργοι. Στον ΟΑΕΔ είναι ένα εκατομμύριο. Ναι. Λοιπόν, αυτοί που θα πάρουν το μέρισμα θα έχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή είναι τα κριτήρια σαφώς του εισοδήματός τους, αλλά και μέχρι κάποιων περιουσιακών στοιχείων. Έχει καθοριστεί ή αυτό συζητάτε αυτά τώρα? Αυτά όλα θα σας ανακοινηθούν. Είναι προνομιό του Πρωθυπουργού να απονέμει και να λέει κάθε χρόνο όλα τα ειδικά κριτήρια όταν. Άρα οι άνεργοι είναι μέσα. Θα με είναι περιουσιακά και οικονομικά άνεργοι, κριτήρια. Μία παρατήρηση μόνο που αν θέλετε να τη μεταφέρετε. Να μην γίνεται ο υπολογισμός με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, κυρία Υπουργέ, ένας φτωχός, πανφτωχός άνθρωπος, ο οποίος έχει ένα σπιτάκι 50 τετραγωνικών και είναι από ένα χωριό, τα 2/3 της Ελλάδας από χωριό είναι. Αυτός ο άνθρωπος, με βάση τα περιουσιακά του στοιχεία, δηλαδή το σπιτάκι των 50 τετραγωνικών και το πατρικό του που είναι ένα χαμόσπιτο στο χωριό, συν το γεγονός ότι είναι παντρεμένος, και αν το έχει με δάνειο το σπιτάκι. Ξεπερνάει τα 12-13 χιλιάρικα. Περνάει τα 12-13 χιλιάρικα. Αν βάλουμε ένα εισοδηματικό κριτήριο 7-8 χιλιάρικα, ενώ αυτός ο άνθρωπος πραγματικό εισόδημα μπορεί να έχει 3-4-5. Το χάνει. Πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Κρατάω την παρατήρηση. Νομίζω ότι όλα αυτά το έχουν πραγματικό ληφθεί εισόδημα και όχι το τεκμαρτό. Έχουν ληφθεί. Όπως κάνετε στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύη. Δεν λαμβάνω υπόψη το τεκμαρτό. Μια μικρή διόρθωση. Τα 2/3 του κόσμου δεν είναι στην επαρχία, είναι στην Αθήνα. Η καταγωγή μου είναι από την επαρχία. Του Ντίνου και τις μπάγκες από επαρχία. Και εσάς πιστεύω. Εν μέρη. Με την έννοια των γονιών. Των γονιών. Πάμε τώρα στους χαμηλόμισθους. Είναι η μεσαία τάξη που λέτε. Και εκεί θα μπουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ακριβώς, ότι τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια θα είναι τέτοια που θα παίρνουν μεγάλο μέρος και αυτό που είπα εγώ, πέραν της ακραίας φτώχειας και της φτώχειας. Αυτοί που είναι σήμερα στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης θα πάρουν ένα βοήθημα επιπλέον? Ασφαλώς. Εμπεριέχονται εν πωλής μέσα στο μέρισμα. Χαμηλοσυνταξιούχοι που είχαν πάρει και πέρσι και που όντως το σύστημα ήταν άδικο. Εμείς είμαστε υπέρ του να δοθεί. Έτσι. Το ξέρω, το φαντάζομαι ότι είσαι. Και πέρσι το λέγαμε. Άρα και φέτος. Να μοιραστεί σωστά. Να μοιραστεί σωστά. Θα υπάρξει και μία μέρημνα για όλους εκείνους που αδικήθηκαν λόγω των ασφαλιστικών του εισφορών και κυρίως στον τομέα της υγείας από τους συνταξιούχους. Δηλαδή, πέρα από το ότι θα πάρουν αυτοί που παίρνουν χαμηλή σύνταξη,
θα πάρουν και τα 300 εκατομμύρια Γιώργο, πάρουν... τα παρανόμως παρακρατηθέντα, αυτό μας λέει τώρα η κυρία Υπουργός, θα είναι μέσα στο κοινωνικό μέλλον. Ένα τα παρανόμως παρακρατηθέντα από το 10. Ναι, ναι, το λέμε. Το 10, κύριε Σιωμόπουλε, 12, 10, 11, 12. Ναι, αυτό λέμε συνέχεια, ναι. Από το 12 μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Αυτά θα τα δώσετε, κυρία Υπουργέ, τώρα, δηλαδή μέχρι τέλος του έτους θα τα πάρουν και οι συνταξιούχοι και αυτά. Από το κοινωνικό μέρισμα θα είναι και αυτά. Συζητιώνται για το κοινωνικό μέρισμα, βεβαίως. Το μεγάλο ερώτημα τώρα. Έρχονται γιορτές. Εάν είναι να δοθεί αυτό το κοινωνικό μέρισμα, λένε όσοι είναι στις κατηγορίες και ευελπιστούν ότι θα το πάρουν πριν από τις γιορτές. Προφανώς αυτή είναι η, αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε αυτή τη στιγμή και μάλιστα θα δοθεί με όρους αξιοκρατικούς, αλλά και έτσι ώστε να ελέγχονται όλα τα στοιχεία για να μην γίνουν κάποιες ίσως αστοχίες αυτό που είχε γίνει πέρυσι. Ακριβώς. Ερώτημα, θα χρειαστεί να κάνουν κάποια διαδικασία, κάποια αίτηση ή αυτόματα εσείς γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί και θα πάρουν... Μεγάλο ερώτημα από πάρα πολλούς. Σωστά. Πιστεύω ότι υπάρξει μια διαδικασία η οποία θα έχει ένα στοιχείο αιτήσεως, δηλαδή ένα στοιχείο. Προσέξτε όμως πώς το λέω. Γνωρίζουμε ποιοι θα το πάρουν, έχουμε διασυνδέσει όλες τις βάσεις τις πληροφοριακές του κράτους, άρα γνωρίζουμε και το ύψος και τα χαρακτηριστικά των δικαιούχων. Σε αυτά πάνω δουλεύουμε, αλλά βεβαίως με μία έννοια δεν θα δοθεί χωρίς να το ξέρεις, χωρίς δηλαδή με μία έννοια και εσύ να κάνουν αιτήσεις, παιδιά, να έχεις αιτηθεί. Γράψε το αν θέλετε. Δεν είναι ακριβώς να κάνουν αιτήσεις, αφήστε το. Πάντως κάτι θα πρέπει να κάνουν. Κάτι θα πρέπει να κάνουν. Ακολουθήσουν μια διαδικασία. Απλώς θα πρέπει να είσαι ενήμερος και να αποδέχεσαι να θέλεις να πάρεις αυτό το... Προφανώς θα τα έχετε δηλαδή προσυμπληρωμένα και θα μπαίνει μέσα... Όπως ξέρετε και ήδη από την... Όπως το ΚΕΑ δηλαδή. Από την εμπειρία σας για το ΚΕΑ... Θα χρειαστεί να πάει στο ΚΕΠ για να κάνει κάποια... Νομίζω... Το ΚΕΠ θα είναι εκείνο το οποίο θα... Ακριβώς η εμπειρία σας από το ΚΕΑ είναι ότι όλα είναι προσυμπληρωμένα και ακριβώς αποδέχεσαι αυτό το στοιχείο, τα στοιχεία που έρχονται. Να ξέρατε πόσα ερωτήματα έχουμε. Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης αλλά και κοινωνικό μέρισμα. Υπάρχει κατά την άποψη των φίλων μας, όπου σε πολλές περιπτώσεις έτσι είναι όπως το λένε, ότι αδικούνται πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στη δύσκολη θέση να επιστρέψουν στην οικογενειακή αιστεία. Είτε είναι παντρεμένοι με παιδιά, είτε είναι ανήπαντροι. Επιστρέφουν και μένουν μαζί με τους γονείς, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτοί θεωρούνται φιλοξενούμενοι και επειδή η μητέρα ή ο πατέρας παίρνουν μια σύνταξη, τα εισοδηματικά κριτήρια των ανθρώπων που τους φιλοξενεί, έστω και αν είναι ο πατέρας και η μάνα, έτσι, τους βγάζουν εκτός του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης και προφανώς εκτός και του κοινωνικού μερίσματος. Είναι έτσι. Αν είναι χαμηλά τα εισοδηματικά. Γιατί τα αντιμετωπίζετε σαν οικοκυριό ενιαίο και όχι ως προσωρινά φιλοξενούμενο. Θα μου επιτρέψετε να μην μπω στο μέρισμα, στο κοινωνικό μέρισμα, γιατί οι λεπτομέρειες του, όπως σας είπα πολλές φορές, μπορεί να μην γίνει στο κοινωνικό μέρισμα. Επεξεργάζονται αυτή τη στιγμή από το Οικονομικό Επιτελείο και από το Υπουργείο Εργασίας. Αυτό μπορείτε να μας το απαντήσετε. Θα δοθεί οικογενειακά ή ατομικά το κοινωνικό μέρισμα? Όχι, αυτό δεν θα σας το απαντήσω για το μέρισμα. Άρα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην δοθεί όπως το ΚΕΑ. Θα γίνουν γνωστοί. Όταν έρθει η ώρα να γίνουν γνωστά όλα αυτά τα στοιχεία. Γιατί ξέρετε, κυρία Υπουργέ, τι γίνεται με αυτό? Ξέρω, κύριε Παπαδάκη, και θα πω τώρα. Είναι προσωρινή φιλοξενία. Όταν πηγαίνει ο άλλος τώρα, είστε και ένας άνθρωπος λογικός. Όταν πηγαίνει ο άλλος, είναι παντρεμένος και έχει και ένα παιδάκι. Και λέει στη μάνα του ή στα πεθερικά του, δεν αντέχουμε να πληρώνουμε νίκη. Είναι ομολογία φτώχεια. Να έρθουμε να μείνουμε, κύριε παιδιά, είμαστε άνεργοι. Είμαι εργαζόμενος με ένα μισθό 400-500 ευρώ. Μένουν με τους... Δηλαδή, εμένα όλοι οι φίλοι μου που είναι στην ηλικία των 30 μένουν όλοι με τους γονείς τους. Δεν μένει κανείς μόνος του, που είναι δύσκολο. Μα οικογένεια, μιλάμε και για οικογένεια η οποία. Αυτοί λοιπόν βγαίνουν εκτός κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης γιατί λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα. Όχι το οικογενειακό. Όλων των μελών που ζουν στην κάτω. Όλων των μελών που βρίσκονται στην ίδια στέγη. Μάλιστα. Θέλω να πω λίγο ξανά αυτό που έχω πει πολλές φορές και εσείς, κύριε Παπαδάκη, αλλά και όλοι οι συνεργάτες σας το ξέρουν από έξω και ανακατοτά το θέμα. Παρόλο που επισημαίνεται μια κατάσταση ακριβώς που μας έφερε η κρίση, στην οποία μας έφερε η κρίση. Δηλαδή, το ένα είναι ενήλικα τέκνα
και τέκνα ακόμη που έχουν κάνει και οικογένεια, να γυρίζουν και να μένουν στο πατρικό του σπίτι, αλλά και ενήλικοι που δεν έχουν κάνει οικογένεια. Ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πολύ και στο κοινωνικό μέρισμα είναι ακριβώς αυτά, ως όλους τους ανθρώπους, να δούμε πώς παίρνουν ένα κομμάτι αυτού του υπερπλεονάσματος που έχουμε και φέτος, δηλαδή αυτούς που ανάγκασε η κρίση να ξαναγυρίσουν στο σπίτι τους, στο οικογενειακό τους σπίτι, από εκεί που ζούσαν μόνοι τους. Αυτό πρέπει να γνωρίζουμε, ότι είναι γνωστό ότι όταν έχει καταστραφεί το 25% του ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή ο κάθε ένας από εμάς έχασε πάνω από το 1/4 της περιουσίας του, αυτό σημαίνει με απλά λόγια αυτό που μας συνέβη από το 9 μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα χάσαμε πάνω από το 1/4 της περιουσίας μας. Έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα, να πάμε στο ΚΕΑ. Τι είναι το ΚΕΑ? Το ΚΕΑ είναι μία εγγύηση της πολιτείας ότι δεν θα πέσεις κάτω από 200 ευρώ άμα είσαι μόνος, ή αν είσαι με μία γυναίκα ή με άλλον ένα. Είναι ακραία φτώχεια. Δεν θα πέσεις λοιπόν κάτω από 200 ευρώ αν είσαι μόνος, ή 300 αν είσαι με άλλον έναν, ή 350 αν έχεις και ένα παιδί. Το μήνα δεν θα πέσει κάτω από αυτό το όριο, είτε από δικά σου εισοδήματα, είτε από τη συμπλήρωση που κάνει το κράτος. Τι δηλαδή σημαίνει αυτό? Ότι αν αυτή η τριμελής οικογένεια ή τρία μέλη που μένουν μαζί στο ίδιο μέρος, στο ίδιο σπίτι, πέσουν κάτω από 350 ευρώ, τα συμπληρώνουμε. Τι διαφορά λοιπόν έχει, κυρία Υπουργέ? Άρα αυτό, κύριε Παπαδάκη, αν είχε διαφορετικό, αν είσαι οικογένεια, οι τρεις δηλαδή είναι οικογένεια. Ναι, αλλά πέστε μου, τι και διαφορά δεν έχει. Θα πέσουν το κάτω. Καταλάβαμε. Αφήστε με μισό λεπτό. Το καταλάβαμε, το αυτό θα ήταν ανισοτιμία. Προσέξτε. Δηλαδή, όποιος φιλοξενείται, ξαφνικά εκείνου τα μετράμε όλοι του νοικοκυριού τα εισοδήματα, είναι 1500 το μήνα ή 1000 το μήνα έναντι των 350, σε εκείνον να δίνουμε γιατί είναι φιλοξενούμενος. Το καταλάβαμε. Και σε εκείνον που είναι οικογένεια και τα εισοδήματά του είναι 1000 ευρώ το μήνα ή 400 ευρώ το μήνα, να μην δίνουμε. Αυτό κύριε, μου λέει. Τι διαφορά έχει αν εγώ γυρίσω μαζί με τη γυναίκα μου και το παιδί μου στο πατρικό μου σπίτι, όπου παίρνει ο πατέρας μου 700 ευρώ το μήνα σύνταξη. 7, 12, 84. Είναι εκτός. Είναι εκτός. Τι να πρωτοκάνει? Εγώ λοιπόν είμαι με τη γυναίκα μου, η γυναίκα μου δεν παίρνει σύνταξη. Παίρνω μόνο εγώ. Έτσι. Και έρχεται το παιδί μου μαζί με την γυναίκα του και το ανήλικο παιδί τους. Και τους λέμε ότι ξέρεις κάτι, δεν υπολογίζω τα μαύρα χάλια τα δικά σου, αλλά το εισόδημα του πατέρα. Τι να φάνε 5 άτομα με 700 ευρώ το μήνα? Τι να πρωτοφάνε? Καταρχήν το ηλεκτρικό θα αυξηθεί. Κύριε θα είναι Παπαδάκη, πολύ περισσότερο, γιατί θα πλένονται και θα κάνουν λάτρα. Φαίνεται ότι δεν έχετε λάβει υπόψη σας ότι σήμερα 650.000 άνθρωποι δηλώνουν σε αυτή την περίπτωση που μόλις μου είπατε. Δηλώνουν, δηλαδή, ένας ο παππούς, ναι, να το πω έτσι. Ο παππούς, η μαμά, ο άντρας και το παιδί, δηλαδή 4 άτομα, αυτή τη στιγμή μόλις μου είπατε, ότι κατάλαβα. Τέσσερα άτομα λοιπόν, μα μισό λεπτό, μόλις προσπαθώ να σας εξηγήσω, ότι 4 άτομα, αυτά τα 4 τα συγκεκριμένα, δηλώνουν ότι έχουν το μήνα κάτω από 450 ευρώ. Τρεις ενήλικες, 700 σας είπα. 450 ευρώ και τότε μόνο, εφόσον έχουν κάτω από 450 ευρώ, παίρνουν κάτι. Σας είπα όμως, κυρία δηλαδή, Υπουργέ, το ότι άλλο να επιμερίζετε, να επιμερίζονται τα 450 ευρώ. Εγώ σας λέω, για 700 ευρώ, κάτι που τα λέτε, οποία επιμερίζονται σε 5 άτομα. Ξέρετε κύριε πόσο είναι? Παπαδάκη, ξανά. Πόσες φορές να το πω? Δεν μπαίνουμε να δούμε. Εγώ σας είπα να μπουν περισσότεροι μέσα. Αυτό θέλω να σας πω. Κύριε Παπαδάκη, αν αυτό που μου λέτε, αντί λοιπόν, τώρα μου πάτε 5 άτομα, θα το κάνω λοιπόν 450 όριο.
Αυτό τι σημαίνει. 450 είναι 5 άτομα με ένα παιδί. Ένα παιδί από τα 5. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Ότι αντί για 650.000 που είναι σήμερα, να το πάω αντί για 450, να το πάω 650, 750. Για να μπουν και οι υπόλοιποι. Έτσι. Βεβαίως, κύριε Παπαδάκη. Αυτό σας λέμε. Πρώτον, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διπλασιάσουμε αυτό που λέμε το κατώτα όριο. Αντί για 200, να το πάμε 400. Μιλάμε αυτό για σημαίνει... την περίπτωση των φιλοξενουμένων. Όχι, κύριε Παπαδάκη, αυτό είναι ανισότητα για την ελληνική κατάσταση. Αυτό που μου λέτε είναι να δικήσω αυτούς που είναι οικογένεια έναντι αυτών που φιλοξενούνται. Αυτό δεν γιατί γίνεται. Δεν είναι οικογένεια. Ναι, αλλά ο φιλοξενούμενος δεν πήγε. Ο φιλοξενούμενος δεν πήγε γιατί. Δεν πήγε στη βίλα. Καταλαβαίνω πολύ καλά και είναι πάμπτωχος, δεν έχει να φάει και το λέει ο πατέρας και η μάνα. Πάρ' τη γυναίκα σου και το παιδί σου και έλα. Αυτός λοιπόν ζει με τις 700 ευρώ τη σύνταξη του πατέρα. Καταλαβαίνω από την έκταση που του δίνετε είναι ότι αυτό είναι ένα στοιχείο είναι το οποίο ενδιαφέρει αρκετούς. Ακριβώς και λέω λοιπόν... Και σας ζητάμε να το εξετάσετε. Και λέω, δεν είναι ότι δεν το εξετάζω, το εξετάζω. Μάλιστα. Μόλις θα έχουμε αντί για 760 εκατομμύρια τόσα βάλαμε για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, για το ΚΕΑ, το χρόνο. Μόλις θα έχουμε 1,5 δις αντί για 750 εκατομμύρια, θα λυθεί αυτό το επιπλέον. Πάντως, μας είπατε κάτι σημαντικό πλαφόν. Και το κρατάμε. Ότι δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι αυτοί οι φιλοξενούμενοι αποκλείονται από το κοινωνικό μέρισμα. Τα εξετάζετε όλα. Δεν απαντάτε, είπατε σε αυτό. Γιώργο, ακριβώς αυτό που λες. Δεν απάντησα αν θα είναι οικογενειακό το μέρισμα. Το μέρισμα, άρα μπορεί να είναι και αυτή μέσα. Αυτό δεν το απάντησα, γιατί βεβαίως αυτό άρα, το ανοιχτό το ενδεχόμενο λοιπόν οι φιλοξενούμενοι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο οι φιλοξενούμενοι να πάρουν και αυτοί κοινωνικό μέρισμα. Δεν λέμε θα πάρουν. Όχι. Ανοιχτό το αν ενδεχόμενο. Το λέω σωστά. Ατομικά, για να μην έτσι. Παραποιούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι που μέσα σε λιγότερο μάλιστα. από ένα μήνα θα, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, θα επανέλθουμε γιατί πρέπει να μιλήσουμε για οικογενειακά επιδόματα, προνοιακά επιδόματα, αναπηρικές συντάξεις, επίδομα θέρμανσης. Μπορεί να μην είναι δικό σας, αλλά έχει αρχίσει ο χειμώνας, κυρία Υπουργέ. Και Γιώργο, θα πούμε και τι γίνεται με τις περικοπές των επιδομάτων. Που και εάν υπάρχει ενδεχόμενο περικοπής των επιδομάτων, των οικογενειακών επιδομάτων, γιατί ακούγεται και γράφεται. Θα κοπούν των τρίτεκνων και των πολύτεκνων. Θα κοπούν τα προνοιακά. Θα κοπούν προνοιακά. Θα μας απαντήσετε όλα. Τα ακούω, αλλά τόσες φορές φαίνεται και να πω αυτά που λέω, φαίνεται ότι δεν περνάει. Εκείνο που περνάει είναι η καταστροφολογία. Θα κοπούν, εμείς θα κάνουν, εμείς σας έχουμε εδώ για να απαντήσετε στα ερωτήματα. Αυτό περνάει όμως, κύριε Μητσοτάκη. Μητσοτάκη δεν είσαστε, ναι. Αλλά έτσι είναι κάπως. Δηλαδή αυτό που ενδιαφέρει. Θα τη δούσα το ίδιο αν με λέγατε και Τσίπρα, αλλά Παπαδάκη. Η καταστροφολογία. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε για λίγο. Πριν πάμε, έχουμε μια είδηση, ένας δάσκαλος της δημοσιογραφίας.